Είσαι και χορευταρού και δεν το ξέραμε. Πάρα πολύ. Έλα, πες τα μου αυτά τα πράγματα να τα ξέρω. Ναι. Εμένα επειδή. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μεγάλη Instagrammer, δεν παίρνω πολλά like ούτως ή άλλως. Οπότε δεν έχω tricks για να πω τι, θα, με τι, τι αν κάνω θα μου δώσει likes ή τι δεν θα μου δώσει. Ναι. Αλλά αυτό που μου αρέσει εμένα. Τώρα, ας πούμε, πόσους followers έχεις. Τώρα 3.000 κάτι. Α. Ωραία, οκ. Okay. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει και τίποτα, ρε παιδί μου. Όχι, ξεκίνησα με 1.200. Α, και ανέβηκαν τόσοι με το εβδομάδα, που... Α, αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είδες το My Style Rocks. Εντάξει, ναι. Πολύ ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ γενικά πάντα οι παραγωγές μου είναι προς τη μόδα, οπότε και κάτι να κάνω στο δικό μου το λογαριασμό θα έχει να κάνει πάντα με αυτό. Δεν βάζω πολλά props γενικά, γιατί δεν είμαι λίγο κλαμ, είμαι λίγο... Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Θεωρώ ότι δεν ξέρω πώς να τα διαχειριστώ. Εντάξει. Δεν είμαι πολύ θεατρική δηλαδή και σαν άνθρωπο. Okay. Αυτό θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πιο φαν. Δηλαδή αυτό πούμε, που παραπέμπει σε ένα διάβροχο, αλλά είναι κατά βάση ένα μεταξωτό φουστάνι. Όλο ήθελα μαζί. Να έχει χιούμορ. Ωραία, εντάξει. Ναι. Πίσω από πού είσαι, είσαι στην Πάρο και. Ιδανικά θα ήθελα να κάνω ένα post ή που να κάθομαι σε μία βάρκα. Ναι. Ή που να κάνω μια βουτιά από τη βάρκα με αυτά τα ρούχα. Με αυτά τα ρούχα. Ναι, βέβαια αυτό δεν θέλω γιατί μετά θα καταστραφεί. Αλλά... Θα καταστραφεί γιατί. Θα μου άρεσαν οι όχι, δεν θα καταστραφεί, θα το πλύνουμε μετά. Αυτό, θα... Λες, το κάνουμε πλουμ πλουμ, δεν υπάρχει χρόνο να πιστεύω. Ναι. Να πιστεύω. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να κάνω τόσο ακριβό. Για να δούμε τι θα πιάσει, τι ψάρια θα πιάσει. Αν έχω και το κάψιον. Το κάψιμο που έχει είναι... κάψιον, έλα. Πιάσαμε πάτο, τι ψάρια πιάσαμε. Έλα. Κάτι δυνατή. Τέτοιο. Και με το παιχνίδι κιόλας. Δυνατή ακαδημαϊκός μας, πάμε. Ειρήνη. Ναι, εγώ ήθελα να με βάλεις πιο πολύ στο κόνσεπτ, δηλαδή... Mm-hmm. Πέρα από του τραγουδιού, δεν θα καταλάβαινα το concept και πριν το πεις, δεν μπορούσα να σκεφτώ να σε τοποθετήσω εκεί. Πέρα το ότι δεν μας βοήθησε με το να φέρεις κάποιο crop, κάτι τέτοιο θαλάσσιο, δεν μπορούσα να σε παραπέμψω και με αυτό το φόρεμα που επέλεξες. Βέβαια, αυτό το γυαλί θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως crop, άσχετα που είναι fashion κομμάτι. Ναι, αλλά εσύ είσαι και η Αναστασία και αυτό το γυαλί το φοράς και. Κατάλαβες. Ναι, γιατί εγώ θέλω να κάνω μια εικόνα fashion, δεν θέλω να κάνω μια εικόνα. Που να είναι. Γιατί είμαι εγώ έτσι. Κατάλαβες ναι, γι' αυτό και. Ναι, αλλά αφού ήθελα να κάνεις μια εικόνα fashion, γιατί πας στη θάλασσα, στα καλάμια. Γιατί θα ήταν fun. Γιατί, αλλά fun ή fashion, δηλαδή. Μα είναι, έχει κάποιον από κάτω, αγάπη μου. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια εικόνα που να έχει fashion κομμάτια, αλλά να είναι χιουμοριστική. Όχι, okay, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Οκ, okay, εντάξει. Με αυτό το γυαλί δεν μπορείς να κάνεις τη σύνδεση. Ναι. Δεν σου παραπέμπει καθόλου. Με παραπέμπει σε μάσκα, αλλά είναι πολύ fashion και ακόμη κι εγώ θα εσύ το πού ήξερες ότι αυτό το γυαλί είναι fashion, το έχεις ξαναδεί. Μα φαίνεται. Φαίνεται. Ενώ το ότι είναι. Δεν θα μπορούσε κομμάτι. Να είναι prop. Να είναι δηλαδή κάτι που να είναι να το έχω πάρει από κάτι, ρε παιδί μου και να. Όχι, γιατί εγώ ακόμη κι εγώ ίδια θα το φορούσα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου αυτό το γυαλί. Οπότε δεν μπορώ να το θεωρήσω ως crop. Crop θεωρείται κάτι το οποίο. Crop, συγγνώμη. Αυτό. Ας βάλω τα γυαλιά μου, για να με δουν. Δεν ξέρω να πολιτικά. Λοιπόν, κορίτσι μου, ήρθε η ώρα τώρα να πας μπροστά στους κριτές. Ξεκινάει ο Δημήτρης. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σας. Ωραία στην Πάρο. Με πολύ αέρα πάντα, ε. Ναι, για να φυσάει. Γίνονται και αγώνες σερφ. Ναι, ναι. Αυτό έχει σκοπό να το φωτογραφίσεις, θύμισέ μου που, μπροστά από... Στην απλή του βερσιόν θα ήμουν σε μια βάρκα, στην ενδιαφέρουσα βερσιόν θα έκανα ένα τσάμπ στη θάλασσα. Εμείς τώρα βάζουμε τον εαυτό σας σε πραγματικές συνθήκες. Ναι. Πώς θα το φωτογράφεις αυτό? Εγώ το σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να σταθεί σαν χιουμοριστικό μέσα σε μια βάρκα, χωρίς κίνηση και αυτό που θα είχε για μένα ενδιαφέρον σαν κίνηση είναι αν έκανα και μια βουτιά. Δηλαδή ναι, να και φανεί... σε ρωτάμε να μας το περιγράψεις ακριβώς όπως ναι. Και οι συμπαίκτριές σου που αυτό. Έχουμε τη φωτογραφία ρε παιδί μου που τη βγάζω με το κινητό μου για να σε βοηθήσουμε και να το πώς καταλάβουμε. Πώς θα το κάνω εικόνα εγώ αν δεν μου εξηγήσεις ακριβώς. Και εσύ κάνεις την καζάκι. Ό,τι μας βολεύει. Τι να σας κάνω, τι να σας κάνω, τη βουτιά. Τι οραματίστηκες γι' αυτό, αυτό σε ρωτάμε τη να μου τη εξηγήσεις. Οραματίστηκα εγώ. Άρα μέσα στο νερό. Την ώρα που είναι, δηλαδή όταν είναι στον αέρα. Και δεν σε νοιάζει η αβραχή, δηλαδή. Οκ, okay, θα το πλύνεις μετά, θα το πας σε ένα καθαριστήριο κτλ. Ναι. Ωραία. Και φοράς αυτό το κομμάτι του αριστερού μπακ. Ναι. Ναι. Και ένα πουκάμισο. Ναι. Να το δω λίγο. Ωραία. Ναι. Και το παπούτσι. Ναι. That's it. Ναι. Και το γυαλί. Ναι. Και τι άλλο. Αυτά ιδανικά μπορεί να φαίνω και δείχτη. Είναι αλλά... πολύ ωραία, αλλά πού είναι η Πάρος, πού είναι. Α, ο Μότσαρτ, πού είναι ο Πουτσίνι. Εντάξει, δεν.
αυτό θα μπορούσε να είναι στην πόλη. Εκτός εμένα αυτά τα δύο κομμάτια, επειδή αυτό είναι αδιάβροχο και αυτό έχει μεταξύ την ιδέα του, ναι, του Δήτη, μου παραπέμπει κατευθείαν σε αυτό το χιουμοριστικό. Θα μπορούσε να είναι στην πόλη, θα μπορούσε να είναι σε ένα ριζόρ, θα μπορούσε να είναι σε μια ριβιέρα. Εντάξει. Προσπαθώ να το κάνω εικόνα. Παρ' όλα αυτά, Αναστασία μου, φέρνοντας ένα πολύ ωραίο κομμάτι, δεν σε είδα να έχεις καμιά αντίρρηση στους βαθμούς που πήρες. Δεν στάθηκες εκεί για τον εαυτό σου, δεν είπες εξήγησέ μου για το 2, εξήγησέ μου για το 2, είπες ένα εντάξει, γεια σας. Ναι, έχει γίνει. Γίνομαι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τη συζήτηση με αρνητικό πάντα τρόπο, τύπου. Όχι με αρνητικό. Όχι, εδώ για, όχι από εσάς. Όχι από εσάς. Όταν ασχολείται κάποιος μαζί σου. Μιλάω για συγκεκριμένες συζητήσεις, δεν μιλάω γενικά. Δεν είναι ποτέ για αρνητικό. Σχολιάζουν μάλλον τα κορίτσια εσένα. Ναι. Γιατί σου εξήγησαν ότι σε φοβούνται. Αλλά όχι επειδή είσαι τρομακτική ή έχει κακή, ναι, συμπεριφορά. Okay. Ναι, σε φοβούνται, ναι, σαν παίκτρια γιατί είσαι πολύ δυνατή, ναι, στιλιστικά. Ναι, άρα αυτό είναι άδικο που έχω έρθει. Είναι εύκολα τα κομμάτια που φέρνω. Να σας πω κάτι. Μπορεί οποιοδήποτε να κάτσει να διαβάσει στη μόδα, είναι ελεύθερα τα βιβλία όλα. Αν έχει ένας άνθρωπος διαβάσει, και αν ένας άνθρωπος δεν έχει διαβάσει, είναι προσωπική του ευθύνη. Και εγώ επίσης δεν είμαι επαγγελματία στιλίστρια. Εγώ έχω κάνει για ένα χρόνο personal styling. Σε μένα απευθύνεσαι. Γιατί εσύ μίλησες, εσύ το ανέφερες. Ναι, πού είναι το κακό στη συζήτηση που έκανα εγώ. Μα σε τι, για ποιο λόγο αναφέρθηκε σε εμένα, ναι, και μετά δημιουργήθηκε θέμα με τη Σελένη. Πολλές κοπέλες θορυβήθηκαν. Πάρα πολλές κοπέλες θορυβήθηκαν. Έχεις κάποιο παράπονο από μένα συγκεκριμένα. Μα εσύ μίλησες γι' αυτό σήμερα. Ναι, φυσικά. Πήρα θέση σε μια συζήτηση που και έγινε εκεί πάνω. Ουσιαστικά είναι άδικο που ήρθε αργότερα. Ότι είμαι ήδη επαγγελματία. Άκουσα με λίγο. Αυτό με τους βαθμούς μου. Σε έχω στήριξει πάρα πολλές φορές και ναι, έχω αποδεχτεί αυτό που είσαι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Έχεις κάποιο παράπονο. Θέλεις να σου βάζω συνέχεια 5-4. Καταρχάς δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Είσαι πάρα πολύ ειρωνική και υπεροπτική. Οπότε δεν είμαι καθόλου ειρωνική. Μιλάμε κανονικά τώρα. Απευθύνθηκε σε μένα, σου απαντάω. Ναι. Άρα κατά βάση δεν σε ενοχλεί που είμαι εδώ, επομένως. Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου και δεν σε φοβάμαι κιόλας. Ναι, κανέναν δεν ενοχλεί. Δεν με φοβάσαι. Κανέναν δεν ενοχλεί που είσαι εδώ. Πραγματικά έχω μια απορία. Mm. Ο τίτλος κάτω από το όνομά σου, όταν μπήκες μέσα, έλεγε στιλίστρα. Δεν έλεγε διατροφολόγος. Ναι. Έλεγε personal stylist. Που είναι άλλο personal πράγμα από αυτό που θέλω ακριβώς να κάνω. Ακριβώς. Μπορεί να είσαι και personal shopper. Οτιδήποτε. Μπράβο, αυτό είναι βασικά. Μπράβο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν έχεις παραπάνω γνώσεις από μένα. Δεν το εξασκείς. Δεν παίρνεις χρήματα από αυτό. Γιατί μας έχεις πει ότι έχεις πελάτες στη Σαουδική Αραβία, ναι, κτλ. Έχω κάποιους πελάτες. Και ναι, εγώ απευθύνθηκα σε σένα. Στιλίστρια. Αναστασία, απευθύνθηκα σε σένα πριν από λίγο καιρό και σου είπα: Αναστασία, έχω δύο πολύ σημαντικά event. Το θυμάμαι αυτό. Τέλος Μαΐου. Ναι. Που το ένα θα είναι στο Μοντε Κάρλο. Και πραγματικά, ναι, επειδή εγώ παίρνω ανθρώπους να με ντύνουν σε κάποια συγκεκριμένα event, εάν μπορείς και αν τα βρούμε, να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Σωστά, ναι ή όχι. Βεβαίως. Μου είπες ναι. Ναι. Ωραία, το κάνεις. Ναι, αλλά αυτό δεν σαν είναι επάγγελμα. Κύριο. Εγώ θα σε πληρώσω, αγάπη μου, θα σε πληρώσω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Για ποιο λόγο πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, σαν ότι α, η Αναστασία ή και για την όλα που αναφέρεται, είναι επαγγελματίες στιλίστρες, άρα είναι άδικο. Εγώ ποτέ σου το έχω αναφέρει. Εσένα, Αναστασία, γιατί μπήκες στο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ άδικο. Όχι. Σε μένα δεν το έχεις πει. Όχι. Επειδή το ανέφερε σήμερα εδώ. Έγινε μία συζήτηση τη δεύτερη, τη τρίτη μέρα όταν μπήκες, δεν θυμάμαι. Και απλά αναρωτηθήκαμε. Πολλές παίκτρες. Δεν ήμουν η μόνη. Ναι, άλλες μπορεί το να όχι. Μην το δείχνουν κιόλας ότι σε φοβούνται. Εγώ δεν ξέρω να φοβάται κανένας, ρε παιδιά. Σε αντιμετωπίσω και εσένα και άλλες παίκτρες εδώ μα μέσα. Δεν υπάρχει λόγο να με φοβάσει. Δεν έχω δείξει τέτοια εικόνα. Τι κάνω εδώ. Με η καθημερινή μας έχει έρθει για το λόγο της. Μπράβο. Ακριβώς. Πολύ. Εγώ τα κομμάτια σου, την καταρόμπα μπήκε, σου, όλα. Τις λέω, πραγματικά θεωρώ λίγο άδικο που έχει έρθει μια τόσο δυνατή παίκτρια, ξεκούραστη, με το δικό σου, ξέρεις, με το δικό σου μυαλό, με τις δικές σου γνώσεις, με τα δικά σου χρήματα. Της το είπα. Της το είπα, ναι, της το είπα. Μπροστά της. Άρα, Νικόλ, αυτό είναι που σημαίνει ότι κάποιες θεωρείται ότι η θέση αλλά είναι δεδομένη εδώ. Όχι. Και δεν μπορεί, ας πούμε, σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού, καλή ώρα, όπως είναι απέναντι το voice, ξαφνικά στο φορμά να μπει ένας καλλιτέχνης με πολύ καλή φωνή, ο οποίος παράλληλα μπορεί να τραγουδάει και κάπου. Παντού, okay, γιατί και αυτό είναι ένα talent show. Μπορεί να κάνει και αυτό ό,τι είναι θέλει. Talent show. Είναι και talent show. Talent show. Και γι' αυτό υπάρχουν και επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Ναι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η προσωπική προσπάθεια. Ναι. Αυτό. Καλά, δεν έχουμε κάνει και λίγα σε αυτόν τον διαγωνισμό, δηλαδή. Έχουμε δώσει υλικό μέχρι. Γι' αυτό είσαι ακόμα εδώ. Την επόμενη εκπομπή. Την επόμενη σεζόν. Τι υλικό έχεις δώσει μέχρι την επόμενη. Φυσικά. Δεν έχουμε δώσει εδώ εικόνες. Όλα τα κορίτσια έχουν δώσει εικόνες. Λοιπόν.
Μου αρέσει πάρα πολύ το κίτρινο το φόρεμα που φοράς. Το ξέρω ότι δεν είναι εύπεπτο, δεν είναι εύκολο να το καταλάβει πολλοί κόσμος. Εμένα μου αρέσει το πατρόν πολύ και τα αθλητικά. Θεωρώ ότι δεν παρουσίασες ολοκληρωμένα και σωστά αυτό που μας είπες, γιατί εσύ δεν το έχεις σαν άνθρωπος, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πάρω σαν δικαιολογία. Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, μια ωραία φωτογραφία, η αλήθεια θα την βγάλεις. Ευχαριστώ. Πάμε στην Ηλιάνα. Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα και το κόνσεπτ και το μέρες που την έχεις τοποθετήσει απαιτεί ένα προπ περισσότερο από αυτό που έχει στα γυαλιά ηλίου, γιατί παραπέμπει άμεσα σε μάσκα δίτη. Το κίτρινο που φοράς παραπέμπει σε στολή ψαρά, σε αυτή τη συγκεκριμένη που φοράνε την πλαστική για να μην λερώνονται. Τουλάχιστον στην Αμερική αυτό που έχω δει, οπότε... Και στην Ευρώπη, νομίζω σε αρκετές χώρες, ναι. Μπορώ δηλαδή να το τοποθετήσω κάπου σαν εικόνα. Αυτό θέλω να πω. Μου αρέσει ότι έχεις πάει σε νησί, ειδικά σε Κυκλαδίτικο, αν είναι η Πάρος ή οποιοδήποτε νησί, γιατί φυσάει πάρα πολύ. Και αυτό το look θα πάρει ζωή, ακόμα και αν κάνεις βουτιά ή αν είσαι μέσα στη βάρκα. Επίσης, φοράς ένα κίτρινο πολύ έντονο χρώμα, το οποίο θα τραβήξει την προσοχή 100%. Στην πλατφόρμα και στις φωτογραφίες, είτε αυτό είναι βίντεο. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά αυτό το post. 3. Ευχαριστώ. Και Στέλιο. Εγώ προσπαθώ να κάνω μια εικόνα στην Πάρο, που να είναι μια ψαροβαρκά, να είσαι μέσα με αυτό το κίτρινο, να είναι το γαλάζιο των Κυκλάδων, να είναι το λευκό, να είναι φωτογραφία από τη στεριά προς τα έξω, κάπου να βγαίνει και μια βουκεμβίλια φούξια και λίγο το λευκό. Θα και το πήγαινε το... με αυτό το κίτρινο πολύ. Ναι, και πίσω το γαλάζιο. Αν κρατούσες ένα προπ που να ήταν πορτοκαλί, μια σωσίβια λέμβο ή ένα πυροφάνι ή ένα κάτι... Ένα σωσίβιο. Ένα σωσίβιο. Κάτι. Θα ήταν μια πολύ ωραία φωτογραφία και χωρίς τον αέρα, αλλά αυτό το ρούχο έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά για να κάνει εντύπωση στα social media. Δηλαδή έχει έντονο χρώμα, έχει σίγουρα κίνηση και τοποθετώντας το σε γαλάζιο και λευκό αποκτάει ακόμη περισσότερη δυναμική. 3. Ευχαριστώ. Και μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μετά και από αυτή τη βαθμολογία, τώρα ναι, Αναστασία μου, μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Καλή επιτυχία. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.